Με πλακάτ, πινακίδες και συνθήματα, οι οικοδόμοι ξεχύθηκαν στους δρόμους, συνεχίζοντας για τέταρτη μέρα τις απεργιακές τους κινητοποιήσεις. Όχι, άλλες απορρίσεις! Τα προβλήματα στον οικοδομικό και κατασκευαστικό τομέα επιδεινώνονται καθώς οι απεργοί εμφανίζονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις παναπεργίες μέχρι να γίνει αποδεκτή η μεσολαβητική πρόταση του Υπουργείου Εργασίας και να υπογραφούν οι συλλογικές συμβάσεις. Είμαστε εδώ για να αντιωθούμε στους εργολάβους που προσπαθούν να καταπατήσουν τα δικαιώματά μας. Τα προβλήματα μας που αντιμετωπίζουμε είναι η ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων, καθώς επίσης και η απασχόληση ξένων εργατών με χαμηλά ημερομίσθια. Οι οικοδόμοι της Λευκωσίας πορεύτηκαν μέχρι την ΠΕΟ. Πορεία πραγματοποίησαν και στη Λεμεσό από το οίκημα της ΠΕΟ μέχρι το διοικητήριο. Οι λεγόμενοι καπαλικείς και αυτοί που είναι λεγόμενοι παράνομοι που βάζουν, δεν βάλουν τα ωφελήματα τα οποία βάζουν οι Κύπροι και οι κοινοτικοί. Ζητούμε δικαιοσύνη και όχι αποκομή μισθού από τη μεσαία τάξη και κάτω. Τρόπους ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων εξέτασαν το απόγευμα τα μέλη της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου που συνήλθαν και εξέτασαν το αδιέξοδο στην οικοδομική βιομηχανία. Η συνάντηση έληξε χωρίς η ΟΣΕΟΚ να αποφασίσει μέτρα ή αντίμετρα κατά των οικοδόμων.